κύριε Σαλκίδη, τελειώνει μια χρονιά σιγά σιγά. Η ομάδα σας είναι η πρωταθλήτρια, ανεβαίνει στην Α1. Πώς νιώθετε γι' αυτό? Κοιτάξτε, ήταν αρκετά μεγάλο πρωτάθλημα. Δεν έχουμε μάθει τόσα χρόνια η Α2 να τελειώνει τόσο αργά. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει κουράσει. Μας έχει αποσυντονίσει λιγάκι με τις πολλές διακοπές και με τις αργίες τώρα που είχαμε. Κύλησε όπως λίγο πολύ θα τον ερευόμασταν. Ήταν πραγματικά ιδανικό το ξεκίνημα και όλο το πρωτάθλημα θα λέγαμε. Καθ' όλη τη διάρκεια του βαθμού φάνηκε ότι είμαστε μεγαλύτερο από τους αντιπάλους μας. Αντιμετωπίσαμε όλα τα παιχνίδια με σοβαρότητα. Κάθε ομάδα φυσικά έχει τα προβλήματα της, έτσι και εμείς περάσαμε κάποιες δύσκολες στιγμές. Μια ομάδα που έκανε πρωταθλητισμό αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει 21 αθλήτριες. Αυτό το νούμερο για μένα λέει πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει και βάθος στην ομάδα. Τέλος καλό, όχι τέλος καλό. Τέλος καλό είναι από μια αγωνιστική συναντήση. Όλα καλά. Όσον αφορά το σημερινό μάτς, ένα μάτς με αρκετές νεαρές αθλήτριες. Θα έλεγα το μούσα να πω κακό μάτς. Με πολλά αλλαγωτικά γυρία της ομάδας. Μας έχει αποσυντονίσει και ολεκτικά. Εμείς είχαμε και κάποιες αυτές στον αριθμό. Ο ΕΑΣ έπαιξε με ουσιαστικά με την ομάδα των κορασίων του. Δεν χωράει κριτική για το παιχνίδι, out of court derby, με τις ομάδες χωρίς κάποιο βαθμολογικό κίνητρο. Εντάξει, σίγουρα θέλαμε την νίκη, θέλαμε να κρατήσουμε την έδρα μας χωρίς να χάσουμε το παιχνίδι. Αλλά το παιχνίδι ήταν κακό. Και μια τελευταία ερώτηση. Η ομάδα του χρόνου θέλει στην Α1. Έχετε σκεφτεί το πώς θα προετοιμαστεί η ομάδα για του χρόνου? Μετά την επόμενη αγωνιστική με την Αλεξανδρούπολη, κάποια στιγμή θα συναντούμε με τη διοίκηση, θα κάνουμε και την πέντε που πρέπει να κάνουμε. Η Αλεξανδρούπολη επανέρχεται στην Α1 μετά από 21 χρόνια. Όταν πρώτο ξεκίνησα σαν προπονητής τη δεύτερη χρονιά της καριέρας μου, μου εμπιστευτήκαν την ομάδα στην Αλφαδική, την 1990. Ήταν ένα προσωπικό στήθημα, ήθελα να φέρω την ομάδα ξανά στην μεγάλη κατηγορία. Οι δυνατότητες της ομάδας είναι συγκεκριμένες. Η ομάδα στηρίζεται στο οικογενειακό κλίμα που έχει και στην ομοιογένεια και στο ότι είμαστε μια οικογένεια και όποια κοπέλα μπούμε στην ομάδα την αγκαλιάζουμε και γίνεται μέλος της ομάδας. Θα δούμε τι ακριβώς μπορεί να κάνει η διοίκηση. Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε ενίσχυση για την παραπάνω κατηγορία. Αλλά αυτά από την Κυριακή και μετά. Ευχαριστώ πολύ.